life owl. Μπράβο, κορίτσια. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Καταρχάς, πείτε μας το όνομα του γκρουπ. Λεγόμαστε Revolt. Σημαίνει επανάσταση, αλλά δεν είναι η έννοια της επανάστασης όπως τη γνωρίζουμε. Είναι η επανάσταση που θέλουμε να κάνουμε ψυχικά και σωματικά και μέσα από τα μηνύματά μας να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, γιατί κάθε μας χορογραφία έχει ένα μήνυμα. Πολύ ωραία. Πώς σε λένε? Ρένα. Ρένα μου, αυτή η εντυπωσιακή χορογραφία που είχε πολύ έτσι νταρκίλα μέσα, είχε μάχες, είχε λίγο Game of Thrones, περιμέναμε τους δράκους να βγουν από τη γωνία. Τι μήνυμα μας πέρασε? Έχουμε πάρει την ιδέα από το Checkmate, που είναι η τελευταία κίνηση που κάνει ο βασιλιάς ναι. στο σκάκι. Και θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι όπως ο βασιλιάς μπαίνει στο ίδιο κουτί με το στρατιώτη, με τον απλό στρατιώτη, στο τέλος της παρτίδας, ναι. έτσι και στην προσωπική μας ζωή, άσχετα από κοινωνικές και οικονομικές τάξεις, πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και να σκεφτόμαστε ότι είμαστε όλοι ίσοι, δεν μας χωρίζει τίποτα. Και ότι το τέλος είναι για όλους το ίδιο. Ρένα μου, θα χειροκροτήσω αυτό το μήνυμα, αυτό σας το μήνυμα σαν Revolt. Για ισότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό και μπράβο που σκεφτήκατε να προσπαθήσετε να περάσετε ένα μήνυμα ισότητας μέσα από το Checkmate. Η αλήθεια είναι ότι ενώ είναι εντυπωσιακή η χορογραφία σας, δεν το έπιασα εγώ το μήνυμα της ισότητας. Καταρχάς, ενώ στην αρχή ήρθατε εδώ σαν πιόνια και στηθήκατε,
Θεωρώ ότι το ντύσιμο θα έπρεπε να ήταν λίγο διαφορετικό, να ξεχωρίζουν τα πιόνια. Να είχατε έναν ο οποίος είναι ο περισσότερο να φαίνεται ο πύργος, κάποιος φαίνεται περισσότερο το άλογο, να φαίνεται κάποιος ότι είναι ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς ποιος ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση? Εγώ ήμουν η Βασίλισσα. Δεν έγινε κατανοητό, τουλάχιστον από μένα, το καταλάβατε, ότι όχι. Η υψηλή όμορφη κοπέλα είναι ο βασιλιάς. Υπήρχε αδυναμία στην κατανόηση του μηνύματος. Ναι. Δηλαδή αυτό που πρέπει να δουλέψετε περισσότερο είναι σαφέστατα το να υπάρχουν στοιχεία που θα κεντάνε στη χορογραφία και θα δώσουν στο θεατή και την ιδέα. Γιατί είδαμε μια χορογραφία που είχε δυναμική, είχε ενδιαφέρον. Το μήνυμα δεν το πήραμε. Γιατί δεν φορέσατε ένα στέμα στον βασιλιά για να γίνει πιο κατανοητό? Ίσως δεν θέλαμε να είναι τόσο κατανοητό μάλλον αυτό. Α, δηλαδή θέλαμε λίγο πιο... Είναι χορογραφία παύλα γρίφος. Πιο γκώθικ λίγο αυτό, ναι. Θα το καταλάβεις, δεν το καταλάβεις. Ναι, ναι, λίγο πιο... Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να εντοπίσω σαν λάθος, μάλλον όχι. Πρώτα θα πω ότι είσαστε μια πολύ ταλαντούχα χορευτική ομάδα. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Μου αρέσετε πάρα πολύ. Και περιμένω να δω από εσάς ακόμα πιο ωραία πράγματα στη συνέχεια. Γιατί θεωρώ ότι θα υπάρξει συνέχεια. Αυτό το οποίο θα ήθελα να προσέξετε και όταν θα δείτε και την εμφάνισή σας στην τηλεόραση, μπήκατε πολύ δυναμικά, εμένα με κερδίσατε από το στήσιμο ακόμα, πώς ήρθατε. Κάνατε μία χορογραφία που ήταν δύσκολη, δεν φοβηθήκατε τις δυσκολίες σας, τις δυσκολίες χορογραφίας σας. Ήρθατε σκοτεινές, goth, αλλά υπήρχαν πρόσωπα τα οποία ήταν πραγματικά πετούσαν σπίθες, ήταν σαν μενάδες και υπήρχαν άλλα πρόσωπα τα οποία ενώ το σώμα εκτελούσε άψογα την κίνηση, το πρόσωπο μπορεί να είχε αμφιβολία, μπορεί να είχε φόβο, μπορεί να είχε από κάτω και μία σκέψη 5, 6, 7, 8, το κάνω καλά. Όχι. Πάρα πολύ μεγάλη σιγουριά στα πρόσωπα. Να πετάνε σπίθες στα μάτια σας. Γιατί υπήρχαν κάποια πρόσωπα που ήταν πολύ άγρια και κάποια άλλα φοβισμένα. Εγώ αυτό θα διόρθωνα για την επόμενη φορά. Δηλαδή να είναι πέρα από το σώμα και η κατάσταση η ψυχική σε αρμονία όλων. Και ακόμα δεν μάθαμε από πού είστε. Είμαστε από την Κέρκυρα. Από την Κέρκυρα. Έλα ρε κορίτσια. Ήρθατε από την Κέρκυρα για το ταλέντο. Ναι, 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 ναι. Τι τυχερές που ζείτε στην Κέρκυρα. Αν δηλαδή περάσετε θα πρέπει να ξανακάνετε ταξίδι, ε. Δεν μας πειράζει. Χαλάλι. Ναι, αλλά να μην σας βάζουμε τώρα σε τόσο κόπο. Δεν πειράζει, θα έρθουμε. Ναι, καλέ να έρθουν τα κορίτσια από την Κέρκυρα. Ωραία, να ψηφίσουμε τότε. Εμένα μου άρεσε πάντως που... Σήμερα είστε και αστορτή με την Μαρία. Βλέπεις ότι είναι και αυτή λίγο gothic, είναι λίγο dark, γοντρούχο. Έτσι. Badass, μπλα μπλα μπλα. Είναι, είναι, είναι. Εγώ θα σας πω ναι. Το κακό κομμάτι, όταν πρέπει να αποφασίσεις, αν κάποιος έρχεται και κάνει μια παρουσίαση και πρέπει να πεις όχι, είναι ότι βλέπεις μετά στο πρόσωπο την απογοήτευση. Και το καλό είναι όταν λες ναι, που βλέπεις τη χαρά ότι ο στόχος έχει επιτευχθεί. Σπανίως ναι. Το βλέπεις. Θα έλεγα ότι αυτό το βλέπεις σπανίως, η Μαρία. Εντάξει, βοηθάτε βέβαια... εσείς και το βλέπω πιο συχνά. Με τον Γιώργο έχω μια αμφιβολία για το αν η Μαρία χαίρεται με το να απογοήτευσε με τη χαρά. Όχι, αστειεύομαι. Λοιπόν, κορίτσια, ήταν προφανές νομίζω ότι θα πω κι εγώ ναι. Πάρτε αυτά που ακούσατε. Έχετε τρία ναι και έχετε πολλές συμβουλές και έχουμε κι εμείς ελπίδες και προσδοκίες από εσάς. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.